Εκμετάλλευση της απόφασης ελληνικού δικαστηρίου που κλείνει τον σύνδεσμο φιλάθλων της Φενερμπαχτσέ στην Κομοτινή κάνει το τουρκικό προξενείο, αναφέρει η εφημερίδα Χρόνος. Ο λόγος είναι ότι η όλη υπόθεση άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Μειονωτικού Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας στη Ροδόπη, σύμφωνα με κύκλους του τουρκικού προξενείου Κομοτινή που εργαλειοποιούν μια τυπική απόφαση της δικαιοσύνης για να καλλιεργήσουν κλίμα διχόνια και δίθεν περιορισμού των μειωνοτικών δικαιωμάτων στην περιοχή μας ήταν η ιδανική αφορμή για όλους αυτούς τους κύκλους που ήρθε στην χρονική συγκυρία λίγο πριν τις ευρωεκλογέ. Η απόφαση ελήφθη καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση του γεωγραφικού προσδιορισμού Δυτική Θράκη. Αμέσως το κόμμα ισότητας Ειρήνης και Φιλίας της Τσιγδέμας Αφογλού ξεκίνησε επίθεση αναφέροντας περί δίθεν περιορισμών στις ελευθερίες που συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε στη μουσουλμανική μειονότητα. Το πιο χτυπητό όμως που αναφέρει η εφημερίδα «Χρόνος» είναι η αναφορά στην απουσία μειονοτικών υποψηφίων σε κόμματα όπως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που στέλνουν με αυτόν τον τρόπο περισσότερους ψηφοφόρους στο κόμμα ισότητας ειρήνης και φιλίας στις κάλπες των ευρωεκλογών, σε μια εποχή που η δυναμική του ήταν μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Η ανακοίνωση της περιβόητης τουρκικής Ένωσης Ξάνθης αναφέρει μεταξύ άλλων θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας απογοήτευση για την απόφαση του πρωτοδικίου Ροδόπης να κλείσει τον σύνδεσμο υποστηρικτών της Φενέρ Μπαχτσέδητικης Θράκη. Ενώ περιμένουμε την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης, βλέπουμε ότι διευρύνεται το εύρος των πρακτικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα και τους νόμους της τουρκικής μειονότητας. Μετά τη φράση «Τουρκικός στη Δυτική Θράκη» απαγορεύεται και η φράση «Δυτική Θράκη». Αυτή η κατάσταση που κυριολεκτικά καταπατά έννοιες όπως η δημοκρατία, η ισότητα, το νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ελπίζουμε ότι αυτή η λανθασμένη και αντιδημοκρατική απόφαση θα ανατραπεί το συντομότερο δυνατό και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ω Τουρκική Ένωση Ξάνθης που συνεχίζει τον αγώνα για δικαίωση, και 41 χρόνια στεκόμαστε στο πλευρό του συνδέσμου φιλάθλων της Φενέρ Μπαχτσέ στο δίκαιο σκοπό του. Βλέπουμε την ομή παρέμβαση προς την ελληνική δικαιοσύνη κατά τα πρότυπα του καθεστώτος Ερντογάν που απαιτεί το μειονοτικό κόμμα της Τσιγδέμ Ασάφογλου λέγοντας πως Απαιτούμε να αποσυρθεί απόφαση του κλεισίματος το συντομότερο δυνατό. Σήμερα μάθαμε με μεγάλη ανησυχία την απόφαση για το κλείσιμο του Συνδέσμου Φιλάθλων της Φενερμπαχτσέ Μπαχτσέ, Δυτικής Σράκης, που δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Κομωτινής. Η Τουρκία και τα φερέφωνά τη εντό ελληνικού εδάφου δοκιμάζουν τι αντιδράσει τη ελληνική πλευρά με διάφορα τερτύπια, έχοντα ω κύριο σχέδιο την ανακήρυξη τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη για να προβούν στο επόμενο στάδιο που αφορά πιθανόν άλλα άκρο επικίνδυνα σχέδια για τη χώρα μα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.